Σήμερα που εορτάζει η Αγία Παρθένα, Παρθενομάρτης, η Εδεσαία, η οποία θυσίασε τη ζωή της για να φυλάξει την Παρθενία της και την πίστη της, διδάσκει πάρα πολλά η Αγία μας Εκκλησία με αφορμή τη ζωή και το μαρτυρικό τέλος αυτής της Αγίας. Διδασκόμαστε και από την Αγία τη σταθερότητα, στην πίστη, την ζέση που πρέπει να έχουμε κι εμείς, τη σταθερότητα στην ηθική και στο να μην δηλιάζουμε μπροστά στα οποιαδήποτε βασανιστήρια και ατιμώσεις και ούτε ακόμα και μπροστά σε αυτό το θάνατο, προκειμένου να φυλάξουμε την ηθική μας, την πίστη μας και όλο αυτό που είναι το παν, η ψυχή μας να παραμείνει πιστή στον Χριστό. Διδασκόμαστε όμως δυστυχώς και από τον πατέρα της, εκ του αντιθέτου βέβαια, πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Αυτός, παρόλο που ήταν επιφανής κατά κόσμο, ο πατέρας της, όμως έπεσε τόσο χαμηλά που πρόδωσε την πόλη του και μπήκαν οι Τούρκοι μέσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά ήθελε να προδώσει και τη θυγατέρα του και να την οθήσει στον εξισλαμισμό και στην ατίμωση και στην ανηθικότητα. Βλέπουμε πως ο διάβολος είναι ανελέητος και αν κανείς δώσει τόπο στον διάβολο, ο διάβολος θα το σπρώξει μέχρι το βάθος των κακών. Γι' αυτό ας φοβηθούμε και ας προσέχουμε στη ζωή μας πάρα πολύ να μην δίδουμε καθόλου τόπο του διαβόλου, ούτε στο παραμικρό, έτσι ώστε να μοιάζουμε στους Αγίους μας, οι οποίοι έμοιασαν στον Χριστό μας. Ας παρακαλούμε και την Αγία Παρθένα να μας δίνει σταθερότητα εις την πίστη, ώστε ποτέ να μην προδώσουμε την Αγία και αμόμητο πίστη μας, για χάρη υλικών συμφερόντων, για χάρη χρημάτων, γιατί ο ταλέπορος πατέρας της πληρώθηκε, λέει, πάρα πολύ από τον Πασά που πολιορκούσε την πόλη και έτσι πρόδωσε την πόλη. Αλίμονο αν ο άνθρωπος δεν πολεμήσει τα πάθη του, τα στοιχειώδη και τα βασικά πάθη προπάντων, που είναι η φιλαργυρία, η ρίζα όλων των κακών, η φιλιδονία και η φιλοδοξία. Ο διάβολος θα το εκμεταλλευτεί εάν ο άνθρωπος δεν πολεμήσει και δεν καταστήλει και δεν χαλιναγωγήσει και δεν υποτάξει τα πάθη του. Θα τα εκμεταλλευτεί και θα τον ρεζιλέψει, θα τον εξουδενώσει, θα τον διαλύσει και ψυχικά και σωματικά και θα τον κολλάσει εάν δεν μετανοήσει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το λέμε σε αυτούς και αλλήλους, έτσι ώστε όλοι να ζούμε με νυφαλιότητα, να ζούμε με γρήγορση πνευματική, να ζούμε με προσευχή, έτσι ώστε να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευκόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γιατριάζει, εφλάξει πάντα ημάς.